Η μαμά μου, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, αυτό είναι η. Η γιαγιά είναι η γιαγιά. Η οικογένεια και η αδερφή του για ανεψίε τον αγαπάνε πολύ. Πόσο καιρό απέξα το σεξ. Αυτό τώρα που κολλάει με το προηγούμενο. Το κολλάει με τη σειρά. Κάτσε βρε Κώστα μου λίγο. Στέφανε. Στέφανε. Εγώ είμαι πάντα. Ό,τι σκάει τσουρέ. Ότι το διάβασα και στο People και αυτό τον ρωτάω. Για να μην αφήσουμε κενά λοιπόν. Τέσσερις μήνες. Τέσσερις, το λιγότερο. Γιατί το έχετε για πολύ, ας πούμε, σας ούτε το άλλο. Μεγάλη εντύπωση ούτε το άλλο. Ούτε το άλλο. Ούτε από το μυαλό σου δεν περνάει. Λένε για το άλλο τι γίνεται, γι' αυτό σε ρωτάω. Ποιο είναι αυτό το άλλο. Η αυτοικανοποίηση. Ναι, η αυτοικανοποίηση είναι να φας κάτι. Μήπω ρίξει λίγο νεράκι να πει. Δεν σου περνάει. Κάτσε να πω κάποια στιγμή και τρώγατε και πηγαίνατε και σε ξενοδοχεία. Κάθομαι, ρε Θεέ. Μου πήγαμε μια φορά σε ξενοδοχείο μετά από τέσσερι μήνε ο σεξ. Θα σκεφτούμε. Προφανώ. Μια φορά εμεί βλέπουμε συνέχεια κάθε γιο τη ζωή. Δηλαδή δεν υπήρξε καμία στιγμή πιο προσωπική ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα μέσα στο survivor όσο ήσουν εσύ. Να σα ρωτήσω κάτι. Εσύ εδώ μόνο το σεξ και το σεξ. Εμεί επειδή δεν κάνουμε. Εντελώ. Επειδή δεν πολύ κάνουμε. Ρωτάμε του άλλου. Η αλήθεια είναι πω. Και να περάσει από το μυαλό σου περνάει για πολύ λίγο και φεύγει. Όχι, αν δημιουργήθηκε ένα έρωτα αυτό. Δεν νομίζω, όχι. Παιδιά, επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ αχέμητος, δεν θα μας έλεγε.